τώρα 3 μέρες να μην μπορέσουν να κανονίσουν το ρεύμα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Απεγνωσμένη δηλώνει η ιδιοκτήτρια του μικρού παντοπολίου στην Παλαγία του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς ο οικισμός έμεινε χωρίς ρεύμα για πάνω από 2 ημέρες. Σε πολλές περιπτώσεις επιστρατεύτηκαν γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και πάλι το αποτέλεσμα δεν ήταν ικανοποιητικό, ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες. Από την Κυριακή το απόγευμα στις 7 δεν έχουμε ρεύμα. Το ρεύμα ήρθε εχθές Δευτέρα μετά από 16 ώρες, ήρθε για 6 ώρες και μετά ξανακόπηκε. Από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα που έχουμε 12 η ώρα, το μεσημέρι τώρα περίπου, δεν έχουμε ρεύμα. Και σύν τις άλλες δηλαδή πήραμε στη ΔΙΑ και δεν έχουμε και νερό. Δηλαδή είμαστε από εχθές, από τις 11 η ώρα, χωρίς νερό και χωρίς ρεύμα. Εδώ χρησιμοποιείται και μια γεννήτρια για να μένει το μαγαζί. Ναι, για τα προϊόντα αυτά, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε και όλα αναμένα με μια γεννήτρια με τη σειρά. Να βούμε το ένα ψυγείο, μετά το άλλο, μετά την κατάψυξη, τι να κάνουμε, μέχρι να δούμε τι θα μας γίνει. Η πολυήμερη διακοπή ρεύματος προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων του οικισμού, αφού συνδυάστηκε και με διακοπή της υδροδότησης, καθώς έπαψε να λειτουργεί το αντλιοστάσιο που προμηθεύει τον οικισμό με νερό. Εντάξει, δεν δικαιολογείται δηλαδή αυτό το πράγμα. Είμαστε σε μια κατάσταση που δεν έχουμε τρόφιμα. Θέλουμε να πληθούμε φυσικές ανάγκες, ανάγκες του κόσμου. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παθήσεις, είναι γέροντες, είναι διάφοροι. Καταστήματα εδώ πέρα δουλεύουν με τις γεννήτριες, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και από ό,τι γνωρίζω, δηλαδή, η πόλη μέσα έχει ρεύμα. Κανονικά κάνει κάποιες διακοπές. Στη Χιλία, ας πούμε, που πηγαίνω, ας πούμε, με τη δουλειά μου, διάφορες, ας πούμε, σε διάφορες περιοχές, βλέπω ότι έχουν ρεύμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει εδώ πέρα και στη Μαέστρο δεν ξέρω. Και στη Μαέστρο από ό,τι. Έχει 3 μέρες χωρίς νερό είμαστε. Πετάμε τα προϊόντα μας. Άδειασαν τη μία κατάψυκτη, τα παγωτά όλα πετάξαμε. Τώρα θα πετάξουμε όλα αυτά και τα σαλάμια. Την ίδια ώρα οι κάτοικοι της Παλαγίας διαμαρτύρονται και για το γεγονός ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τα συνεργεία της ΔΕΗ για να μάθουν πότε θα αποκατασταθούν οι βλάβες και θα επανέλθει η παροχή ρεύματος, αλλά και για το γεγονός ότι πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά στη ΔΕΗ και τελικά σε δύσκολες περιπτώσεις δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Στη ΔΕΗ κάλεσα πριν λίγο και είναι κατελημένο το τηλέφωνο, είναι κατεβασμένο. Εντάξει, τις ΔΕΗ τα μηχανάκια όμως δουλεύουν. Που εμείς πήγαμε χθες και πληρώσαμε το ρεύμα, γιατί έχω και την απόδειξη που το πλήρωσα. Δουλεύουν τα μηχανάκια για να παίρνουν τα λεφτά και να ζητάνε από τον κόσμο τα 200, τα 300, τα 300. Είναι καλά. Και από τους επαγγελματίες τα 1000, τα 2000, ξέρω εγώ και τι άλλο. Και δεν βγήκε μια κυρία χθες να μας πει ότι εντάξει, κάντε υπομονή και κάντε υπομονή. Τι υπομονή να κάνουμε, δηλαδή. Άμα εσείς δηλαδή στεκόσασταν, αυτή η κυρία και ο κάθε κύριος που δουλεύει, άμα έβγαινε δηλαδή και καθόταν χωρίς νερό και χωρίς ρεύμα. Εντάξει, άντε να φάμε, θα βρούμε κάτι να φάμε. Να πληθούμε, ρε παιδιά. Εντάξει, έλεος δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό. Εν τω μεταξύ, η κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου έριξε και πολλά δέντρα στην Παλαγία, ενώ κάποια βρίσκονταν και στο προάβλιο του νηπιαγωγείου, όπως φαίνεται στις εικόνες.